Νέοι άντρες και γυναίκες, εθισμένοι σε ουσίες, αδιάκοπα περιφερόμενοι σε αναζήτηση της δόσης τους, τους βλέπουμε στα πάρκα, στις γωνίες των δρόμων, στα στενά του κέντρου. Μας συγκλονίζει αυτή η σπατάλη ζωής, η περιθωριοποίηση, η μοναξιά, η εξαθλίωση και αισθανόμαστε ανήμποροι να βοηθήσουμε μπροστά στην άρνηση, την αδυναμία να προσεγγίσουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και υγειονομικές δομές. Όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μόνοι, έχουν κοντά τους εκείνους που αφιερώνουν χρόνο και ψυχικό απόθεμα για να τους στηρίξουν με κάθε τρόπο. Ξεκίνησα λοιπόν με τα λόγια της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, η οποία συμμετείχε προχθές με την ομάδα Street Work του ΟΚΑΝΑ στο κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό το λόγο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, τον κύριο Αθανάσιο Θεοχάρη. Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα. Χαίρετε, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Να είστε καλά. Όπου θέλω να το πω ότι είσαστε ένας από τους ανθρώπους που αφιερώνουν χρόνο και το ψυχικό τους απόθεμα για να στηρίξουν με κάθε τρόπο όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά. Είμαι και εγώ μέλος της ευρύτερης ομάδας mm-hmm. του οργανισμού του ΟΚΑΝΑ, που προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι, είναι εξαρτημένοι και βρίσκονται είτε στο δρόμο, είτε στα σπίτια τους, είτε σε οποιαδήποτε γωνιά και σε οποιοδήποτε σημείο έχουν πρόβλημα και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης, της χρήσης ουσιών. Προχθές λοιπόν βρεθήκατε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η ομάδα Street Work του ΟΚΑΝΑ. Θέλω να μας δώσετε το ρεπορτάζ της συνάντησης όλης αυτής και στη συνέχεια θα μιλήσουμε να μας πείτε και για την ομάδα αυτή της Street Work, το ρόλο που έχει, που δρά μέσα σε αυτή την κοινωνία. Βεβαίως. Ξεκινήσατε πάρα πολύ όμορφα και είναι πολύ συγκινητικό κάθε φορά που το διαβάζω και εγώ mm-hmm. το μήνυμα της Προέδρου και που το ακούω κιόλας, μόλις τώρα δηλαδή που το άκουσα από εσάς, δείχνοντας την ενσυναίσθηση που έχει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε θέματα τόσο ευαίσθητα και για τόσο ευάλωτους ανθρώπους. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται μαζί μας. Ήταν αυτή που εγκαινίασε και τον πρώτο χώρο εποπτευόμενης χρήσης στη χώρα και στην Ανατολική Ευρώπη και βρέθηκε για άλλη μια φορά, μας το είχε πει ως υπόσχεση, mm-hmm. ότι θέλει να κάνει ένα street work, όπως το λέμε εμείς, μια δουλειά στο δρόμο, όπως είναι η μετάφραση του όρου street work, για να δει το πεδίο πώς είναι. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος κράτους βγαίνει στο δρόμο, βγαίνει στο πεδίο και κάνει δουλειά μαζί μας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, ήρθε περπατώντας από το σπίτι της, βλέποντας δηλαδή από κοντά ό,τι συμβαίνει στο δρόμο, στη γειτονιά μας και στα πεζοδρόμια. Ήρθε μαζί μας και μίλησε, συνομίλησε με ανθρώπους που είναι ενεργοί χρήστες, με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν και προβλήματα στεγείας, σύντησης και φροντίδας γενικότερα της υγείας τους και άκουσε αφού γράφτηκε τα προβλήματά τους. Οι άνθρωποι αυτοί, εγώ οφείλω να σας πω ότι ένιωσαν τεράστια έκπληξη. Mm-hmm. Μάλιστα χαρακτηριστικά ένας μόλις την είδε εξεπλάγει τόσο πολύ που λέει «Η πολιτεία είναι δίπλα μας». Και χαίρομαι πάρα πολύ. Ζητούσαν πολλοί να βγάλουν φωτογραφία μαζί της για να το θυμούνται. Ο κάθε ένας δυστυχώς έλεγε το δικό του πρόβλημα, ξέρετε, mm-hmm. γιατί είχε τον πόνο του. Βρήκε ένα αυτή να τον ακούσει ακόμη. Και μίλησαν πάρα πολύ ώρα με την πρόεδρο. Mm-hmm. Η πρόεδρος πήγαμε στην Ιάσονο, σε ένα στενό που βρίσκεται στο μεταξουργείο, σε ένα πεζόδρομο. Συνομίλησα και με γυναίκες και με άντρες και με ξένους και με Έλληνες ανθρώπους που έχουν πρόβλημα ουσιοεξάρτησης. Περάσαμε από την άλλη πιάτσα που βρίσκεται στην Καρόλου, που είναι η πιάτσα της κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, μια δύσκολη πιάτσα και εκεί, και καταλήξαμε πάνω στο σημείο αυτό που βρίσκεται δίπλα από το Πανεπιστήμιο, στη Νομική, όπου και εκεί μοιράσαμε υλικό, μοιράσαμε sandwich kit και ό,τι άλλο χρειάζονταν και φυσικά υπήρξε μια πολύ εκτενής συζήτηση με ανθρώπους εκεί που αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα με τα παιδιά τους, με την οικογένειά τους, νομικά θέματα, mm-hmm. οικονομικά, και πήρε μια πολύ καλή γεύση του πεδίου, θα λέγαμε. Σημαντικό αυτό, σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Τώρα να ξεκινήσουμε με τις δικές σας δράσεις, γιατί για πολλά χρόνια ο οργανισμός κατά των ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ βρίσκεται κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους.
δημιουργώντας πέρα από την ομάδα που έχετε, δημιουργώντας ξενώνες, στέκια. Ακριβώς. Να μας μιλήσετε. Ο οργανισμός είναι σχεδόν 30 χρόνια, mm-hmm. κυρία Φίκα, που λειτουργεί και είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός αυτή τη στιγμή στη χώρα που ασχολείται με την εξάρτηση και με το πρόβλημα της εξάρτησης. Οι δομές που έχει αναπτύξει αφορούν και την υποκατάσταση για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση ουσιαστικά της εξάρτησης, αλλά και της άμεσης πρόσβασης. Ένα τεράστιο άνοιγμα που έχουμε κάνει τα τελευταία 2-2,5 χρόνια είναι σε αυτό το κομμάτι της άμεσης πρόσβασης. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο, βάλαμε το πρώτο σκαλοπάτι για να ενταχθούν σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο, να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο φροντίδας. Και όταν μιλάμε για θεραπευτικό πλαίσιο, μιλάμε και για την εποπτευόμενη χρήση. Δημιουργήθηκε ο πρώτος χώρος εποπτευόμενης χρήσης στην χώρα μας με 12 θέσεις, όπου ο κάθε ένας έρχεται ενεργός χρήστης και μπορεί να κάνει με ασφάλεια πλέον χρήση, με καθαρά σύνεργα, με επιστημονικό προσωπικό που υπάρχει στη δομή και μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να υπάρξει, ένα overdose, δηλαδή μια υπερδοσολογία, μια τοξικώση. Αλλά παράλληλα έχουμε δημιουργήσει και κέντρα ημέρας και υπνοτήρια και κέντρα ημέρας με βραχεία φιλοξενία για τους άστεγους ανθρώπους, για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης. Έχουμε το μεγάλο υπνοτήριο που ανοίξαμε στην Σουρμελή για 90 άτομα και για 200 άτομα κέντρο ημέρας. Έχουμε τον ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας που έχουμε δημιουργήσει μαζί με το Δήμο Αθηναίων και το ΚΕΘΕΑ πάλι στο κέντρο της Αθήνας. Και δορυφορικά έχουμε δύο κέντρα ημέρας. Το ένα είναι στο Ήλιον με βραχεία φιλοξενία και το άλλο είναι στον Πειραιά, τη γειτονιά σας, που βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους να τους φτιάξουμε από το άμκα τους, από την ταυτότητά τους, μέχρι να τους κλείσουμε το ραντεβού, μέχρι να τους βοηθήσουμε συμβουλευτικά και να προχωρήσουν σε ένα θεραπευτικό μονοπάτι, όπως λέμε, και να τους βάλουμε στο δρόμο της λειτουργικότητας και της φροντίδας. Εγώ θα ήθελα και να σας ρωτήσω και όσον αφορά το χώρο των ναρκωτικών, πώς είναι η κατάσταση, έχει μειωθεί, έχει αυξηθεί ο αριθμός από την εμπειρία σας, από ό,τι βλέπετε? Κοιτάξτε, αν το δούμε λίγο διαχρονικά, έχουμε μία αλλαγή λίγο στη χρήση, mm-hmm. δηλαδή έχουμε μία λίγο πτώση της ηρωίνης, mm-hmm. της χρήσης της ηρωίνης, και έχουμε μία μικρή άνοδο τα τελευταία χρόνια των πιο διαγερτικών ουσιών, μεταξύ αυτών και της κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης ή του ΣΥΣΑ, όπως λέγεται. Και κυρίως σε πιο νεαρό πληθυσμό και ίσως και λίγο περισσότερο σε γυναικείο πληθυσμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς το βλέπουμε στο πεδίο. Υπήρξε και όλο αυτό το πλαίσιο της πανδημίας που δυσκόλεψε αρκετούς ανθρώπους και περιόρισε την κοινωνικότητά τους με πολύ μεγάλη αύξηση, θα λέγαμε, της ψυχικής, τέλος πάντων, επιβάρυνσης, με αποτέλεσμα πολλοί να μπλεχτούν στα δίχτυα της εξάρτησης και να είτε να αυξήσουν λίγο παραπάνω τη χρήση, mm-hmm. είτε να μπουν στη χρήση. Σίγουρα έχουμε να δούμε μια μικρή αύξηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς τη βλέπουμε στο πεδίο ήδη, αλλά η πιο βασική διαφοροποίηση είναι αυτή που σας είπα πριν, η διαφοροποίηση στην ουσία. Και ήδη εμείς έχουμε σχεδιάσει πώς θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, γιατί είναι μια καινούρια ουσία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε χτυπήσει καμπανάκι ακριβώς και στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς για τα Ναρκωτικά, αλλά και εσωτερικά, για να μπορέσουμε να δούμε λίγο, για να μην ξεφύγει όλη η κατάσταση. Και ο τρόπος που μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτή, αν θα θέλετε να μας πείτε. Ο τρόπος για αυτή τη νέα ουσία mm-hmm. είναι ειδικές εξειδικευμένες μονάδες, γιατί δεν υπάρχει θεραπεία ακριβώς. Μάλιστα έχουμε μιλήσει και με τη Φιλανδία και με την Αυστραλία για κάποια μοντέλα που ακολουθούν, έτσι ώστε να έρθουμε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε παρόμοιες πρακτικές. Και δυστυχώς είμαστε ακόμα σε πολύ πιλωτικό επίπεδο, αλλά ίσως είμαστε και από τις πρώτες χώρες που θα εφαρμόσουμε τέτοιο πρωτόκολλο για τη διαχείριση αυτής της νέας χρήσης. Και ήδη έχουμε και το OK από την Λισαβόνα για να προχωρήσουμε σε τέτοιες δομές. Θα πάμε σε μια πολύ έντονη συμβουλευτική υποστήριξη, γιατί χρειάζεται μια πολύ συμβουλευτική παρέμβαση, πολύ εξειδικευμένη, παράλληλα με κάποια φαρμακευτική αγωγή που θα βοηθήσει στην μείωση
της θέλησης, της ζήτησης δηλαδή του εξαρτημένου για την ουσία της συγκεκριμένη αυτή της θεσσαλικής μεθαμφεταμίνης. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, συγγνώμη που σας βομβαρδίζω με ερωτήσεις. Για να ενημερώνουμε τον κόσμο και να μαθαίνει. Βεβαίως, αυτό ήθελα. Ακούει και μαθαίνει. Σωστά. Τόσο πιο κοντά έρχεται στο πρόβλημα και τόσο πιο καλά πρέπει να έρχεται στο πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να ρωτά, να μην τρέπεται. Mm-hmm. Πρέπει ο κόσμος να είναι δίπλα στο πρόβλημα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας αγγίξει και μπορεί να αγγίξει τον καθένα μας. Βέβαια. Τον αδελφό μας, το φίλο μας, το συγγενή μας. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ο κόσμος είναι τώρα ενημερωμένος, γνωρίζει που μπορεί να απευθυνθεί. Ο κόσμος εννοώ που έχει πρόβλημα, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή στον καθένα να χτυπήσει αυτό το πρόβλημα την πόρτα μας. Είναι ενημερωμένος. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Κοιτάξτε, ο κόσμος, γενικότερα η κοινωνία έχει ένα θέμα με τα ναρκωτικά. Mm-hmm. Γιατί ακόμα δυστυχώς είναι ένα ταμπού. Όσο και αν έχουν περάσει και αν είμαστε στο 2023, ξέρετε, το θέμα είναι ότι δεν το αντιμετωπίζουν, θέλουν πάντοτε να το κρύβουν γιατί φοβούνται την mm-hmm. κατακραυγή, φοβούνται το στιγματισμό και. Όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι εμείς είμαστε διαθέσιμοι, έχουμε μία γραμμή, τη γραμμή SOS το 1031 που μπορεί ο καθένας mm-hmm. να τηλεφωνήσει, ακόμα και στο απλό τηλεφωνικό κέντρο που έχουμε την κεντρική μας γραμμή μπορεί να επικοινωνήσει και να μιλήσει, να τον κατευθύνουμε. Έχουμε δομές σε όλη τη χώρα. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μιλάμε για 130 δομές, ακόμα και εκεί μπορεί κάποιος να απευθυνθεί. Υπάρχουν οι λύσεις, υπάρχουν οι επιλογές, αρκεί ο κόσμος να ξέρει και να τις αναζητήσει, γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε το πρόβλημα να μεγαλώνει, να γιγαντώνεται, γιατί όσο πιο μεγάλο γίνεται τόσο πιο δύσκολο θα είναι να το διαχειριστεί και η οικογένεια η ίδια φυσικά, έτσι, και ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτημένος. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Για εμάς, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ ύψιστο συμβολισμός η πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρίσκεται στο πεδίο, να βρίσκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι τεράστια δύναμη για όλους εμάς τους ανθρώπους που δουλεύουμε στο πεδίο μαζί με τους street workers, όπου θα ήθελα να σας πω, για να δώσουμε δύναμη στους ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια εξάρτηση, είναι πρώην εξαρτημένα άτομα, ειδικοί θεραπευτές, οι περισσότεροι από αυτούς που πλέον έχουν καθαρίσει και είναι δίπλα μας, εργάζονται μαζί μας, αποκωδικοποιώντας τα μηνύματα και όλα τα προβλήματα και την εξάρτηση που έχουν οι άνθρωποι αυτοί και βοηθώντας τους με ένα μοναδικό τρόπο. Ένα μοναδικό τρόπο παρέμβασης και προσέγγισης. Δίνοντας kit, δίνοντας σύρικες προφυλακτικά, δίνοντας τα υλικά που δεν θα μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες, αλλά και θα τους βοηθήσουν να μην είναι παραβατικοί, να μην κλέψουν, να μην κάνουν διάφορα άλλα πράγματα και φυσικά θα τους φέρουν μέσα στο χώρο μας. Και ξέρετε, πάρα πολλοί πλέον έρχονται στο νέο χώρο εποπτευόμενης χρήσης να κάνουν τη χρήση εκεί mm-hmm. και πάρα πολλοί έρχονται από τα σπίτια τους να κάνουν τη χρήση στο χώρο εποπτευόμενης χρήσης. Δεν είναι μόνο άνθρωποι του πεδίου. Mm. Γιατί νιώθουν ασφάλεια και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Βέβαια. Έτσι. Και αυτό είναι η απάντηση που δίνετε, δηλαδή όλοι εσείς που βοηθάτε με κάθε τρόπο τους ανθρώπους αυτούς που είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά, ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό θέμα, αυτή είναι η απάντηση που δίνετε καθημερινά. Ακριβώς. Και συγχαρητήρια από τη δικιά μου πλευρά για το έργο που πράττετε καθημερινά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε στη διάθεσή σας πάντα. Έγινε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, καλό μεσημέρι ευχαριστώ πάρα πολύ, και καλό μήνα να έχετε. Επίσης, καλό μήνα.